centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Νούκα, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλή σας ημέρα. Και όχι μόνο με την κυρία Νούκα, αν θυμάστε και παλιότερα μιλήσαμε και για άλλα θέματα, όπως τις πρέσπες, θυμάστε κυρία Νούκα? Ναι, τέλος πάντων, σήμερα μιλάμε για αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει απολύτως συνειδητοποιήσει τι έρχεται με αυτό, ειδικά σε περιοχές σαν την Καστοριά, που είναι κατακόκκινη κυριολεκτικά από δάνεια και γουναράδων και όχι μόνο, και νοικοκυριών τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, γιατί δυστυχώς και ο διάλογος των τελευταίων ημερών, ο πολιτικός διάλογος εννοώ, ναι, των τελευταίων ημερών ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, την αντιπολίτευση κυρίως, ήταν μια κουκορομαχία ποιος είχε τους καλύτερους όρους για τους πλειστηριασμούς. Λοιπόν, ας αντιπαρέλθουμε λοιπόν όλα αυτά και πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικά σημεία. Ρεαλιστική, ακριβώς, μια ρεαλιστική προσέγγιση του τι έρχεται. Mm-hmm. Καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά πτωχεύει ο ιδιώτης, το φυσικό πρόσωπο δηλαδή, όχι μια εταιρεία ή κάποιος που έχει μια εμπορική ιδιότητα. Άρα πτωχεύει και ο συνταξιούχος, πτωχεύει και ο μισθωτός, πτωχεύει και ο άνεργος, πτωχεύουν όλοι αυτοί παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επιχειρηματική δράση. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, πτωχευτικό. Παντού υπάρχει πτωχευτικό δίκαιο, έτσι, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά τι γίνεται? Γίνεται το εξής. Όταν κάποιος παίρνει ένα ρίσκο και κάνει μια επιχείρηση, ναι, αν δεν του βγει αυτό το ρίσκο, μπορεί να πτωχεύσει και φυσικά μετά από κάποια χρόνια, ανάλογα στα κράτη τι προβλέπεται, ναι, μετά από κάποια χρόνια απαλλάσσεται από τα χρέη του και μπορεί να ξαναξεκινήσει από την αρχή. Αυτό, αλλά να πούμε ότι το πτωχευτικό δεν είναι ένας νόμος που θέτει την εφαρμογή του μέσα σε ακραίες καταστάσεις. Και εδώ έχουμε πια ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή, θα έχουμε μαζικότητα στις στοχεύσεις. Ποτέ ένας νομοθέτης όταν θέσπιζε αυτόν τον νόμο, παντού ξαναλέω, σε όλη την Ιφίλιο, δεν είχε στο μυαλό του μαζικές στοχεύσεις, όπως μαζικές στοχεύσεις θα γίνουν ως ονούπο στη χώρα μας από 1η του 2021 που θα εφαρμοστεί ο νόμος, διότι περί αυτού μιλάμε. Και γιατί μιλάμε περί αυτού? Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ύψος κόκκινων δανείων, όπως είπατε, και στην πόλη της Καστοριάς, αλλά και σε κάθε πόλη της Ελλάδος. Ένα. Και δύο, η κατάσταση επιδεινώθηκε και θα έχουμε νέα κόκκινα δάνεια, όπως λέει και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και εκθέσεις επιφανών οικονομολόγων, θα έχουμε και μία νέα γενιά κόκκινων δανείων λόγω του COVID. Να πάμε όμως και λίγο στον αντίλογο. Διαβάζω σε ένα δελτίο τύπου του τοπικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι ο πτωχευτικός κώδικας που ψηφίσαμε είναι μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες να απαλλάξουν τους ίδιους και τους απογόνους τους από τα διαβίου χρέη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξανακτήσουν την οικονομική τους ζωή από την αρχή, για να σταματήσει η δυσάρεστη εικόνα της μη αποδοχής κληρονομιάς. Λοιπόν, θέλουν να σταματήσουν τη μη αποδοχή κληρονομιάς, αυτό λένε. Δηλαδή τώρα εγώ τι να απαντήσω? Ποια κληρονομιά, που δεν θα υπάρχει τίποτα? Δεν θα έχει τίποτα ούτε να αποδεχθεί το παιδί από τον μπαμπά για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα, όποιος και αν το λέει. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει τίποτα σε περιουσία. Τι να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί? Δηλαδή κάπου να σοβαρευτούμε και να προσεγγίσουμε χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες το μείζον αυτό ζήτημα των δανειοληπτών και οφειλετών. Γιατί δεν είναι μόνο οι δανειοληπτές, είναι και τα χρήματα της τράπεζας. Συγγνώμη, σε δημόσια και σε ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, ξέρετε για ποιους είναι δεύτερη ευκαιρία? Θα σας πω αμέσως. Επειδή ακριβώς σου παίρνουν όλη την περιουσία δεν σου παίρνουν μόνο την περιουσία, σου παίρνουν την περιουσία την ακίνητη και το σπίτι σου, σου παίρνουν και τα κινητά σου, το αυτοκίνητό σου, μια μηχανή που πιθανά θα έχεις, τα έπλα μέσα στο σπίτι σου, εάν δεν είναι μέσα στο ακατάσχετο. Ο νόμος προβλέπει και κάποια κατάσχετα μέσα από τα έπλα του σπιτιού. Mm-hmm.
τα πάντα σε ό,τι έχει κινητά και ακίνητα και σου παίρνουν και ένα τμήμα του εισοδήματός σου. Προσέξτε, για πρώτη φορά στα χρονικά γι' αυτό. Σου παίρνουν ένα τμήμα από τα εισοδήματά σου, αυτό που περνά, το ακατάσχετο των 250 ευρώ. Να πούμε ότι το αρχικό νομοθέτημα, όπως ήρθε, αλλά μετά έγινε σάλλος, ήταν να σε αφήνουν μόνο με τις ευλογικές δαπάνες, δηλαδή να ζεις με 611 ευρώ. Αλλά μετά από το άλλο που έγινε ότι καταργείται εμέσως πλην σαφώς το ακατάστητο, το αλλάξανε και τελικά πέρασε έτσι. Σου παίρνουν λοιπόν τα πάντα. Τα πάντα. Ποιοι λοιπόν οφείλονται, να δούμε για ποιους είναι δεύτερη ευκαιρία, για αυτούς που είναι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί θα προστατευτούν. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο στρατηγικός κακοπληρωτής ήξερε πάρα πολύ καλά όταν έπαιρνε όλα αυτά τα δάνεια που τα δίνανε αφιδώς οι τράπεζες και κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα σε αυτή τη χώρα, που καταστράφηκε η χώρα από αυτές τις συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ξέραν πάρα πολύ καλά και όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία τα έχουν καλύψει. Τι έρχεται λοιπόν. Μισό λεπτό. Αυτοί θα έπρεπε όμως να είναι οι μόνοι που να μην έχουν δεύτερη ευκαιρία. Αυτό θα προσπαθώ να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου, σας παρακαλώ, και θα καταλάβετε. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λέτε. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν ευκαιρία. Τι λοιπόν θα γίνει, αυτοί λοιπόν που έχουν ατοχυρώσει τα σπίτια και τα ακίνητά τους, έτσι, μέσα από τέτοιες διαδικασίες θα έχουν τώρα και το δικαίωμα να απαλλαγούν και από τα χρέη τους. Και επομένως τα δικά τους παιδιά θα είναι πλέον χαρούμενα. Αυτονών τα παιδιά και όχι τα παιδιά του κάθε Έλληνα που έχασε το εισόδημά του. Ο συνταξιούχος έχει χάσει το 50% των εισοδημάτων του, περίπου. Το ίδιο και ο μισθωτός. Το ίδιο και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Και θα τον πτωχεύσεις κιόλας, χωρίς να θεμάζει δηλαδή τη δεκαετία όλη η οικονομική κρίση. Τη διακάθουμε. Δεν θυμόμαστε ποιος πήρε τα εισοδήματα. Δεν θυμόμαστε ότι ανακεφαλαιοποιήσαμε όλες τις τράπεζες. Θα βγούμε τώρα και προσέξτε. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, κυρία Νούκα, για να έχουμε λίγο πιο καθαρή γραμμή. Έχουμε κάποιες μικροδιακοπές που είναι πολύ κρίσιμες αυτά που λέτε. Δεν ξέρω αν είναι το σήμα λίγο παράξενο εκεί που είστε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούτε. Έχω καλό σήμερα, δεν ξέρω κάτι αν γίνεται στη γραμμή. Ίσως λοιπόν, από το hands free, δεν ξέρω τι. Όχι, ούτε καν φορά ο hands free. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε τώρα καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι και θα πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πλέον επειδή τα κόκκινα δάνεια δεν βρίσκονται στις τράπεζες, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι στα funds. Είναι λοιπόν στα funds. Έτσι λοιπόν ένα fund, θα δώσω το παράδειγμα, αυτό που δίνω συχνά, αν έχουμε ένα δάνειο 150.000 ευρώ, το funds το αγόρασε περίπου στις 50 με 60.000 ευρώ. Λοιπόν, τι θα κάνει το funds που ζητά από τον δανειολήπτη και τον εγγυητή να του καταβάλει 150.000 ευρώ, φυσικά ο δανειολήπτης δεν θα έχει και θα τον πτωχεύσει. Τι θα γίνει, θα πάρει την περιουσία, θα βγάλει σε εκποίηση την περιουσία του δανειολήπτη. Και μετά, επειδή το ποσό δεν θα επαρκεί, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι αξίες των ακινήτων έχουν απομειωθεί, με αποτέλεσμα να έρθει να πάρει και το σπίτι ή την περιουσία του εγγυητή, που αυτός ο άνθρωπος έδωσε την εγγυητική του, μάλλον έθεσε την εγγυητική του ευθύνη στη διάθεση της τράπεζας, υπογράφοντας αμφέστατα τη σύμβαση. Σε άλλες περιόδους που ο δανειολήπτης μπορούσε να εξυπηρετήσει τα δάνεια και τίποτε δεν προμήνυε αυτή την οικονομική λέλαπα που περάσαμε, ένα, την περιουσία του, καταρχήν δεν ωφελήθηκε σε κάτι από το δάνειο. Και τρίτον, την περιουσία του δεν την έφτιαξε με δάνεια, αλλά την έφτιαξε με εργασία. Επομένως, τα funds που δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί έχουν αγοράσει δισεκατομμύρια δάνεια, δισεκατομμύρια ενός ευρώ δάνεια, θα πτωχεύσουν τον Έλληνα δανειολήπτη και τον Έλληνα εγγυητή. Και όχι μόνο αυτό, οι μαζικές εκποιήσεις θα απομειώσουν την αξία της κινητής περιουσίας, όχι μόνο για αυτούς που χρωστούν, αλλά και για αυτούς που δεν χρωστούν ούτε μισό ευρώ πουθενά. Τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνεπείς δανειολήπτες. Και γιατί θα γίνει αυτό? Διότι
Υπάρχει διάταξη μέσα στο πτωχευτικό, η οποία λέει ότι ένα ακίνητο θα βγει στον πληστηριασμό στην αρχή, η πρώτη φάση, τα 3/4 της αξίας που θα προσδιοριστεί από 2 εκτιμητές πραγματογνώμονες, εκτιμημένος, θα πάρει κατά την πρώτη φάση, μετά ξεκινήσει στο 1/2, αν δεν το πάρει και στο 1/2, θα πέσει η τιμή ακόμη περισσότερο, σε μια τιμή που θα βάλει ο σύνδικος και θα εγκρίνει ο εισηγητής, και αν δεν το πάρει εκεί, τότε θα μπορεί ο σύνδικος να το βγάλει σε μια συμβολική τιμή. Και ρωτώ, όταν αυτό είναι αποτυπωμένο και ξεκάθαρο στο νόμο, υπάρχει περίπτωση αυτά τα ακίνητα όλα από τους στοχευμένους ανθρώπους να πάνε να τα χτυπήσουν, να τα πάρουν, να το πω έτσι, κατά την πρώτη φάση? Όχι. Θα περιμένουν τις επόμενες φάσεις που θα έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή τους. Επομένως, κάποιος που δεν χρωστάει πουθενά, η αξία της περιουσίας του θα απομειωθεί, αφού θα γίνουν μαζικά εκποιήσεις ακινήτων των πτωχευμένων, ξαναλέω, δανειοληπτών και εγγυητών, που θα ρίξουν τις τιμές, γιατί υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη στο νόμο. Δεν θα συμπαρασύρει αυτό και τις αξίες των άλλων ακινήτων. Άρα μιλάμε για μια εγγενή απαξίωση της ιδιωτικής περιουσίας όλων των Ελλήνων. Γιατί ακούω διάφορους συνεπείς, οι οποίοι βεβαίως έχουν απόλυτο δίκιο. Να λένε, εμείς τα πληρώσαμε, δεν ήμασταν κορόιδα. Ναι. Ακριβώς, όσοι τα πληρώσανε και σαφέστατα δεν ήταν κορόιδα, αλλά και όσοι δεν έχουν πάρει δάνειο. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι να λένε, εμείς γιατί να πληρώνουμε τα δάνεια? Μα έχουν πληρώσει την πληρώσαμε καταρχήν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Γιατί τα δάνεια δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν. Όχι γιατί κάποιος δεν ήθελε να πληρώσει, αλλά γιατί κάποιοι του πήρανε τα εισοδήματα για να εξυπηρετηθούν οι τράπεζες και η ανακεφαλοποίησή τους, και γι' αυτό δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί θα σας πω 2 αριθμούς και θα καταλάβουμε πλήρως τι γινόταν. 2007, κόκκινα δάνεια 4,7%. Μιλούσε κανένας το 7 όταν γινόταν πλησιριασμοί? Ακούσατε κανένα να διαμαρτύρεται από τον κόσμο? Όχι. Γιατί ήταν φυσιολογικό. Αν πάρεις ένα δάνειο και δεν το πληρώσεις μέσα σε κανονικές συνθήκες, σαφέστατα θα σου πάρουν την περιουσία. Αυτονόητο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρχεσαι, κουρεύεις μισθούς 1, κουρεύεις μισθούς 2, κουρεύεις μισθούς 3, τα ίδια κάνεις με τις συντάξεις. Όλο αυτό συμπαρασύρει και τα εισοδήματα των όσων επιχειρούν ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα έχουν πάρει σβάρνα τα μνημόνια και σε έχουν αφήσει με το 50% των εισοδημάτων, να μην πω και χειρότερες καταστάσεις των εισοδημάτων, πώς θα ανταποκριθείς? Και όχι μόνο αυτό, πέρα ότι σου πήραν τα εισοδήματα, σου έχουν βάλει από πάνω και ένα σωρό φορολογικές υποχρεώσεις, δείτε ΕΦΙΑ, που ήταν ένας προσωρινός φόρος και έγινε μόνιμος εδώ και έτη, εισφορές αλληλεγγύης, τεκμήρια που έχουν μειώσει το αφορολόγητο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι φορολογικές υποχρεώσεις, να αυξάνονται, και σου λέει, δεν σου ενδιαφέρει που σου έχω βάλει επιβαρύνσεις τόσες, δεν με ενδιαφέρει που σου μείωσα τα εισοδήματα, έτσι, εσύ θα πτωχεύσεις. Και από ποιον? Από τον κερδοσκόπο που ήρθε στην Ελλάδα για να βγάλει τεράστια, τεράστια κέρδη. Και δεν μιλάει κανείς. Κάθονται και μαλώνουν αντιπολίτευση και κυβέρνηση εάν ο ένας είχε καλύτερους νόμους ή αν ο άλλος είχε καλύτερους νόμους στους πληστηριασμούς. Είμαστε σοβαροί? Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μείνουν άστεγοι? Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να τους πετάξουν? Υπάρχει γραμμή άμυνας για αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν για να αμυνθούν, κυρία Νούκα? Δεν υπάρχει κάτι, ξέρετε γιατί δεν υπάρχει κάτι? Θα πω μάλλον για τους εγγυητές ότι κάτι υπάρχει, αλλά είναι. Δεν έχει καμία σχέση με το πτωχευτικό, θα το πω μετά. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει? Γιατί ο νόμος τι λέει? Είσαι υποχρεωμένος, οφειλέτη, να πας εσύ ο ίδιος υποχρεωτικά και να υποβάλεις την αίτηση πτώχευσής σου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Δεν θα σε πτωχεύει μόνο το φάντι ή η τράπεζα. Θα πρέπει εσύ ο ίδιος να πας και να πεις πτωχεύστε με. Και κάθεστε και μου λέτε ότι υπάρχουν δηλώσεις, δεν θέλετε εσείς προς Θεού, κυβερνητικών βουλευτών, οι οποίοι λένε ότι δεν θα χρωστάνε τα παιδιά.
δηλαδή έλεος. Δεν θα υπάρχει τίποτα για να μην, για να αποποιηθούν, καταλάβατε. Δεν θα υπάρχει τίποτα για να αποδεχθούν και δεν θα υπάρχει τίποτα για να αποποιηθούν. Να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Άρα έρχονται οι εποχές που θα αλλάξουν χέρια, θα αλλάξουν χέρια τεράστιες περιουσίες. Δεν θα αλλάξουν χέρια απλά. Θα πάνε στα χέρια των fans και των τραπεζών. Μάλιστα. Για να ακριβολογούμε. Σε αυτά τα χέρια θα πάνε. Μα αυτοί θα τα πάρουν. Ποιος θα τα πάρει? Άντε να βρεθούν και πέντε ιδιώτες που θα πάνε να πάρουν, κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει αν παίρνουν αυτές διαδικασίες ακίνητα. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά ποιος θα πάει να πάρει ακίνητα σήμερα, αν καθίσουμε και το σκεφτούμε σοβαρά, με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε, τις φορολογικές αυτοκίνητα? Δύσκολα. Κάποιοι ίσως θα μπορέσουν να το κάνουν. Όμως μιλάμε για την πλειονότητα τώρα, δεν μιλάμε για την εξαίρεση. Ποιοι θα τα πάρουν? Ξέρετε ποιοι παίρνουν σήμερα τα κινητά από τους πληστηριασμούς? Τα βγάζουν τα fans, προσέξτε τώρα μπίστα. Τα βγάζουν τα fans στους πληστηριασμούς τα κινητά σήμερα έτσι όπως είναι το καθεστώς. Και τα παίρνουν οι ίδιες οι τράπεζες. Και έχω πάμπολα παραδείγματα γι' αυτό να σας δώσω. Και έχω και στα χέρια μου, περιπτώσεις. Τα βγάζουν, ξαναλέω, τα fans και τα παίρνουν οι τράπεζες. Γιατί τα παίρνουν οι τράπεζες, θέλετε να σας πω? Γιατί τα fans τα βγάζουν σε μια πολύ μικρή αξία και αν ο δανειολήτης δεν έχει χρήματα στο να πάει στα δικαστήρια να ανεβάσει λίγο την τιμή του ακινήτου για να φύγει στην κανονική τιμή το ακίνητο, τότε τα παίρνουν οι τράπεζες στις εξιστηριστικές τιμές αυτές, προσέξτε, και τα εγγράφουν στους ισολογισμούς στην πραγματική τους αξία. Και έτσι δημιουργούν πλεόνασμα. Και δεν μιλάει κανείς. Και κάθονται οι κυβερνητικοί βουλευτές και μας μιλούν ότι τα παιδιά δεν θα χρειάζεται να κάνουν αποποίηση. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει αυτό να τελειώσει. Με την προηγούμενη κυβέρνηση μας λέγανε τι καλά, φέραμε τον νόμο που θα πουλάνε τα δάνεια, προσέξτε τι λέγανε τότε, για να δείτε και εκεί την υποκρισία. Προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγανε φέραμε τον νόμο να πουληθούν τα δάνεια, γιατί τα fans λέει θα κουρέψουν τα δάνεια στον κόσμο και θα μπορέσει να τα αποπληρώσει. Αν είδατε εσείς φαν να κουρεύει δάνεια, εκτός από απειροελάχιστες περιπτώσεις κάτι καταναλωτικών ξεχασμένων που άλλος δεν έχει περιουσία, έτσι, ελάτε να το πείτε και σε μένα. Γιατί επειδή μιλώ κάθε μέρα μαζί τους, πλέον ζητούν και προκαταβολές για να ρυθμίσουν. Όχι μόνο να ρυθμίσουν σε μια σωστή δόση, ζητούν τα fans προκαταβολές από τους κόκκινους δανειολήπτες και όχι αμελητές προκαταβολές, για να ρυθμίσουν. Δεν έχεις στον πληστηριασμό? Και έρχεται η τράπεζα λοιπόν μετά, το παίρνει και στην τιμούλα τη μικρή, το γράφει στον ισολογισμό στη μεγάλη και δεν μιλάει κανείς. Μιλάνε για μια δεύτερη ευκαιρία που είναι ανύπαρκτη. Πάντως να πω, ναι, έρχονται μηνύματα σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρία Νούκα, ότι αυτοί που πήραν να πληρώσουν. Το έχουμε πει νωρίτερα, ίσως κάποιοι μπήκαν τώρα στη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε, επειδή έρχονται αρκετά τέτοια μηνύματα. Βεβαίως, να απαντήσω. Πείτε μου. Για το γεγονός, είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Για την αίσθηση που υπάρχει σε αυτούς που είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους ή που δεν πήραν δάνειο ή που όταν πήραν το πλήρωσαν κανονικά. Υπάρχουν και αυτά τα μηνύματα για την ισορροπία ανάμεσα στις δύο απόψεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Να σας πω κάτι. Κι εγώ συνεπής είμαι. Κι εγώ από αυτή την πλευρά είμαι. Μαζί τους είμαι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Θα μπορούσαν λοιπόν να κάνουν δύο πράγματα. Καταρχήν πρέπει να πούμε στους συνεπείς και σε αυτούς που έχουν αποπληρώσει και έχουν απόλυτο δίκιο, το ξαναλέω, ότι τα δάνεια πουλήθηκαν σε εξευτελιστές τιμές. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτά τα δάνεια να κουρευτούν, γιατί στα fans πουλούνται τα δάνεια γύρω στο 25-30% ανάλογα και την εμπράγματη προσημείωση που υπάρχει σε ένα κίνητο. Λοιπόν, θα μπορούσαν να κουρευτούν στο 50% και να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν οι ανελήπτες. Όχι τώρα, όταν έγινε ο νόμος, το 15. Λοιπόν, και τώρα εγώ θα μπορούσα να πω να κουρευτούν σε αυτό το ποσό και να τα αποπληρώσουν αυτό, να πολλούνται τα δάνεια σε εξευτελιστικές τιμές και να κερδοσκοπούν ανελαίητα μέσα στη χώρα. Λοιπόν, δύο. Θα μπορούσαν λοιπόν, αν δίναν αυτή τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, να έρθουν και να επιβραβεύσουν τους συνεπείς, που τους συνεπείς τους έχουν στο πέταμα εντελώς, με συγχωρείτε και όλα για την έκφραση, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Στο μόνο που ωφελήθηκαν οι συνεπείς ήταν μόνο λόγω του COVID
που πήρανε την επιδότηση με το πρόγραμμα Γέφυρα, που ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αλλά αυτό ήταν, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν για να αποφευκθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Και δεν ήταν μόνο για τους συνεπείς, ήταν και για τους ροζ. Τους ροζ εννοώ αυτούς που ήταν τα δάνεια τους. Είναι πολύ κοντά ακριβώς στο κόκκινο, τα αρρύθμιστα, αλλά με μικρή καθυστέρηση. Και ακόμη και για τους κόκκινους υπάρχει επιδότηση. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι συνεπείς στην ουσία πότε θα επιβραβευτούν, είτε αυτό σημαίνει συνέπεια σε φορολογικές υποχρεώσεις, είτε αυτό σημαίνει συνέπεια σε δανειακές υποχρεώσεις. Το μόνο που ενδιαφέρονται στη χώρα είναι για τις τράπεζες. Είδα σε ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας σήμερα ότι ετοιμάζονται να κρατικοποιήσουν μια τράπεζα. Μεγάλη. Την Πειραιώς. Πρωτοσέλιδα. Εντάξει, εγώ δεν το είπα το όνομα, το είπατε εσείς. Όχι, λοιπόν, είναι στο πρωτοσέλιδο. Ρωτώ λοιπόν. Της Κόντρας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Την Κόντρα. Για ποιο λόγο 10 χρόνια την έχουμε ανακεφαλοποιήσει αυτή την τράπεζα. Με σωρό δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν την κρατικοποίησαν από την πρώτη στιγμή. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα που δώσαμε στις τράπεζες, αφού ακόμη παλεύουν με τα κόκκινα δάνεια και έχουν και τεράστιο πρόβλημα με, τέλος πάντων, τα κεφάλαιά τους κτλ. Πού πήγαν όλα αυτά τα δις που έχουμε δώσει? Μιλάμε για 230 δις. Πού είναι αυτά τα χρήματα? Και φτάσαμε εν έτη 2020 να μιλάμε για κρατικοποίηση μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ελιθεύει το πρωτοσέλιδο, έτσι. Γνώση γι' αυτό. Και εγώ δεν έχω. Αλλά, δηλαδή, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Θα κάτσει κανείς ποτέ κατηγορούμενος για όλα αυτά που συνέβησαν? Θα ελεγχθούν ποτέ αυτοί που δώσαν τα δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και φτάσαμε όλοι μας? Οι συνεπείς κυρίως. Τεράστιο θέμα αυτό που λέτε, τεράστιο θέμα. Βεβαίως. Πώς δόθηκαν όλα αυτά τα δάνεια? Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Είμαι κάποια στιγμή και συζητώ με ένα στέλεχος μιας τράπεζας. Δεν θέλω να πω ποιες τράπεζες. Το οποίο ο στέλεχος μου αναφέρει το εξής. Όταν είχε βγει ο νόμος το 2015, λοιπόν, για την πώληση των δανείων, είχαν μια υποχρέωση οι τράπεζες. Πριν τα πουλήσουν, θα έπρεπε να καλέσουν τους δανειολήπτες για ρύθμιση. Όχι για κούρεμα, να το συγκεκριμενοποιήσω. Μακάρι να ήταν γι' αυτό. Λοιπόν, στείλανε λοιπόν, προσέξτε τι θα σας πω τώρα. Στείλανε λοιπόν αυτές τις επιστολές. Η πρώτη φάση ήταν για τα καταναλωτικά και τις πιστωτικές κάρτες. Ύψους 3 δις. Ξέρετε τι μου είπε αυτό το στέλεχος? Ότι οι περισσότερες επιστολές γύρισαν πίσω γιατί ήταν αλλοδαπών. Καταλάβατε τι λέω? Ο Έλληνας πολίτης έχει πληρώσει και δάνεια αλλοδαπών μέσω των ανακεφαλοποιήσεων. Λοιπόν, θα κάτσουν ποτέ λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης να απολογηθούν για όλα αυτά? Θα υπάρξει ποτέ πρωτοβουλία να ψάξουμε πού είναι τα περιουσιακά στοιχεία όλων αυτών που πέραν τεράστια μπόνους από τις συμβάσεις που εγκρίνανε? Γιατί ξέρετε, αυτό έτσι λειτουργεί. Δίνεις δάνειο, παίρνεις μπόνους. Δίνεις δεύτερο δάνειο, το μπόνους ανεβαίνει. Τρίτο, δηλαδή πιάνεις το στόχο από ένα στόχο και πάνω, ανεβαίνει το μπόνους. Αυτού που βάζει στη τσέπη το golden boy ή το golden girl. Λοιπόν, πού είναι η περιουσία όλων αυτών? Αυτήν την περιουσία ποτέ θα την αγγίξουνε? Να αποδώσουν ευθύνες και να δούμε ποιοι πλούτησαν και γίναν βαθύπλουτοι μάλλον μέσα από τέτοιες διαδικασίες και μετά ρίξαν όλη την ευθύνη, ντροπή τους σε όλους πάνω στον Έλληνα πολίτη, φέρνοντάς τον σε απίστευτες καταστάσεις να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, να προσφέρει 5 πράγματα στο παιδί του για μια αξιοπρεπή π.χ. εκπαίδευση, να προσφέρει 5 πράγματα ψυχαγωγίας, εγώ θα σας πω, στον εαυτό του, γιατί και αυτό ξέρετε το έχουμε ανάγκη ως άνθρωποι. Τι θα γίνει? Και τώρα έρχονται να κάνουν τι? Να μας πούν ότι θα μας πτωχεύσουν κιόλας?
Άλιστα. Με έναν έμφυα, θα σας πω εγώ για τον έμφυα. Πόσο υποκρισία υπάρχει όταν ο έμφυα, αυτή η φορολογική επιβάρυνση, είχε τέλος πάντων κριθεί συνταγματική. Κρίθηκε κάποτε συνταγματική, το 10 τώρα μιλάμε, 11 συγγνώμη που είπε έμφυα, και έλεγαν ότι επειδή είναι ένα έκτακτο μέτρο και για λόγους δημοσίου συμφέροντος τον κρίνουμε συνταγματικό. Ωραία, πόσο είναι αυτό το έκτακτο μέτρο? Έχουν περάσει 10 έτη κοντεύουμε. Δεν θα πρέπει να καταργηθεί αφού ήταν ένα έκτακτο και γι' αυτό ήταν συνταγματικό μέτρο? Άρα από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που σταμάτησε να είναι έκτακτο, είναι αντισυνταγματικό. Αλλά ο Έλληνας πολίτης πληρώνει. Και αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον έμφυα, σου παίρνουν το σπίτι. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Γι' αυτό έχω και τέτοιο παράδειγμα στο γραφείο διαχειριστή. Αν δεν γινόταν σάλλο στη δημοσιότητα, σήμερα θα το είχαν πάρει στο σπίτι των ανθρώπων. Γιατί έγινε σάλλο στη δημοσιότητα ότι για τον έμφυα παίρνουν σπίτι και το είχε σταματήσει τότε ο Υπουργός Οικονομικών. Μάλιστα. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και θα έρθουν σήμερα να μας στοχεύσουν για ποιο λόγο. Ξεχνάμε τα 10 χρόνια κρίσης. Μάλιστα. Και μάλιστα και μέσα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας λόγω του COVID, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρία Νούκα, εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Ήταν η κυρία Αριάνδη Νούκα μαζί μας, δικηγόρος που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, και δεν ήταν η πρώτη φορά που ήταν μαζί μας. Την είχαμε καλέσει και στο παρελθόν και για άλλα θέματα. Είναι δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Νούκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα όσα είπαμε. Να είστε καλά. Την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας και πραγματικά πάρα. Όταν θα φιλοξενήσετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα φιλοξενήσετε ένα τελευταίο αυτόν τον βουλευτή που έκανε. Ποιος βουλευτής ήταν καταρχήν, για να ξέρω κι εγώ? Ο βουλευτής Καστοριάς. Ο βουλευτής Καστοριάς, σας διάβασα ακριβώς την δήλωσή του μετά την ψήφιση. Ναι, πώς λέγεται ο βουλευτής Καστοριάς? Ο κύριος Ζήσης Τζικαλάγιας. Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτήστε τον αυτό. Η δήλωσή του είναι και στο προφίλ. Ναι, αυτό ότι δεν αποποιείται, ότι δεν θα αποποιούνται τα παιδιά, μα τι να αποποιηθούν? Ρωτήστε τον, αφού δεν θα έχουν περιουσία. Θέλω πραγματικά να ακούσω αυτού του ανθρώπου την απάντηση. Μάλιστα. Εκτός αν πρόκειται για non-paper, οπότε το λένε όλοι οι βουλευτές, αλλά δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση και να ακούσω τι λένε ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Αυτά γεια. Λοιπόν από την κυρία Νούκα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.